Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ε, είμαι συγκινημένος γιατί έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια όταν κι εγώ, όπως κι εσείς, ήρθα για πρώτη φορά στον Καναδά, εδώ στο Μοντρεάλ. Και δεν ήρθα ως επισκέπτης, ήρθα και έμεινα. Για να ξαναφύγω και να πάω σε μια άλλη χώρα, στην Κύπρο, που έκανα και ειδική μνήμα προηγουμένως ο σύντροφος Γενικό Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας. Σύντροφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η μετανάστευση δεν αποτελεί νέο κοινωνικό φαινόμενο, αφού είναι συνειφασμένη με διάφορες φάσεις της ιστορίας της κάθε χώρας. Έτσι και η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά, όπως ξέρετε καλά, πολύ καλά, καλύτερα ίσως και από μένα, άρχισε από τα τέλη του 19ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο έφτασαν στον Καναδά οι πρώτοι μετανάστες από νησιά και κυρίως από την Πελοπόννησο, την Αρκαδία και τη Λακωνία, ως ανειδίκευτοι εργάτες και με ελάχιστη μόρφωση. Αργότερα στο Μόντρεαλ δημιουργήθηκε και το πρώτο κέντρο της ελληνοκαναδικής κοινότητας. Από τότε μέχρι σήμερα η μετανάστευση, έλαβε αξιοσημείωτες διαστάσεις, ιδιαίτερα μετά τον εμφύλιο και τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σήμερα υπάρχουν 271.405 Καναδοί ελληνικής καταγωγής και περίπου 62.715 Έλληνες γεννημένοι που ζουν στον Καναδά. Χωρίς αμφιβολία, στη μετανάστευση βασίζουν την πολιτική τους όλες οι όλες οι αστικές κυβερνήσεις του Καναδά, προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση τους στα σημερινά δεδομένα της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης. Περίπου ένας στους τέσσερις Καναδούς ήρθε στη χώρα ως μετανάστης από διάφορες χώρες, από όλο τον κόσμο θα λέγαμε. Αυτό αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο δίκτυ μεταξύ των καπιταλιστικών χωρών των γνωστών ως G7. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Trudeau, εισάγοντας την τεχνητή νοημοσύνη στο νέο σύστημα μετανάστευσης, ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδιο υποδοχής οικονομικών μεταναστών και συνάμα χιλιάδων εκδόσεων ομοσπονδιακής επιχειρηματικής βίζας από το 2024 μέχρι και το 2026. Όπως συμβαίνει σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, έτσι και ο Καναδάς εκμεταλλεύεται μαζικά το σημερινό εργατικό δυναμικό των μεταναστών. Για παράδειγμα, η έκθεση, η έκθεση εδώ, η, η ομοσπονδιακή της RBC, η οποία δημοσιεύθηκε μόλις πέρυσι το 2023, πιστοποιεί πως το 30% των μεταναστών στον Καναδά με πτυχίο ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής κλπ. απασχολείται σε άσχετους τομείς. Συγκριτικά με το 4,5% των μη μεταναστών που έχουν επίσης σπουδάσει αυτά τα παιδεία. Ταυτόχρονα Ακριβώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι εθνικιστικέ και ρατσιστικέ φωνέ. Μάλιστα, ο πρωθυπουργό του Κεμπέκ, ο Φρανσουά Λεγκού, πριν από λίγο καιρό δήλωσε πω περισσότεροι μετανάστε θα αποδυναμώσουν τη γαλλική γλώσσα στην επαρχία. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλε και φίλοι, ο καπιταλισμό γεννάει τη φτώχεια, τη μετανάστευση και την προσφυγιά. Ο Λένιν είχε διατυπώσει μια διαχρονική θέση σημαντικό οδηγό ανάλυσης της σημερινής σχέσης ανάμεσα στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και τη μετανάστευση. Έτσι ακροθυγώς να πιάσω και να θυμίσω σε όλους μας τι είχε πει. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες φεύγουν έτσι και πηγαίνουν εκατοντάδες και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ο αναπτυγμένος καπιταλισμός τους παρασύρει βία στη δίνη του τους αποσπά από τις επόμενες γωνιές, τους υποχρεώνει να συμμετέχουν σε ένα κοσμοϊστορικό κίνημα, τους φέρνει αντιμέτωπους με την ισχυρή διεθνή τάξη των βιομηχάνων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μόνο η εξαιρετική φτώχεια αναγκάζει τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν την πατρίδα και ότι οι καπιταλιστές εκμεταλλεύονται με τη μεγαλύτερη ασυνειδησία τους εργάτες μετανάστες. Διόλου τυχαίο, πως οι μεγαλύτερες εταιρείες του Καναδά συνεχίζουν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη με τους ιδιοκτήτες και μετόχους να αποκτούν επίσης τεράστιο πλούτο. Ήδη τα συνολικά ετήσια εταιρικά κέρδη στον Καναδά έχουν αυξηθεί από 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε 700 δισεκατομμύρια δολάρια τα δε παγκόσμια εταιρικά κέρδη των 200 κορυφαίων εταιριών άγγιξαν τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Καναδά δείχνουν ότι το πλουσιότερο 20% των Καναδών κατέχει το 67,39% του πλούτου της χώρας. Η συγκέντρωση του πλούτου σε μια οικονομική ολιγαρχία επιταχύνεται χάρη στι αστικέ κυβερνητικέ πολιτικέ τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ταυτόχρονα βαθαίνουν οι ανισότητε. Ο σύντροφο γραμματέα προηγουμένω έδωσε με βλωτία τα στοιχεία για την Ελλάδα. Προσέξτε τι γίνεται και εδώ, στον Καναδά. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, χρειάζεται να δουλέψει 15,5 μήνε για να αμοιφθεί το ποσό που παίρνει ένα άντρα σε 12 μήνε. Έχει επίσημα υπολογιστεί πω κάθε γενιά εργαζόμενων γυναικών έχοντα κατά μέσο όρο 45 χρόνια εργασία χάνει 6,7 τρισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να λαμβάνεται υπόψη βέβαια ο πληθωρισμός. Παράλληλα, το National Institute of Aging, το οποίο είναι όπως γνωρίζετε ομοσπονδιακό εδώ στο Καναδά, προειδοποιεί πως μόνο το 1 τρίτο των ηλικιωμένων μπορεί να αντέξει οικονομικά τη συνταξιοδότηση. Ενώ πολλοί έχουν χρέη. Το 50% των ηλικιωμένων ατόμων που εργάζονται δεν έχουν την πολυτέλεια να σταματήσουν λόγω ακριβώς της αύξησης των τιμών των ενοικίων των τροφίμων αφορούν και σε στην Ελλάδα. Επιπλέον, μόνο το 1 τρίτο των εργαζομένων έχει επί του παρόντος συντάξεις στο χώρο εργασίας, γεγονός που παραπέμπει σε επικίνδυνη αύξηση της φτωχοποίησης. Παρ' όλα αυτά, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, αντί να διαθέτει χρήματα για αύξηση των λαϊκών αναγκών, θέτει σε ύψιστη προτεραιότητα πολέμου στο εξωτερικό όπως βέβαια και στα προγράμματα του ΝΑΤΟ Λόγω χάρη το πρόγραμμα Joint Strike Fighter οι αγορές F-35 που κοστίζουν σχεδόν 74 δισεκατομμύρια δολάρια η συντήρηση πολεμικών πλοίων στο εξωτερικό και επιδοτήσεις της βιομηχανίας όπλων αποτελούν κραυγαλαίες αποδείξεις της οικονομίας πολέμου αμφίβολα η συμμετοχή του ΝΑΤΟ, ε, η του Καναδά στο ΝΑΤΟ οδηγεί στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε βάρος των υπηρεσιών που πραγματικά χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Υπόψη πως ο στρατιωτικός προϋπολογισμός του Καναδά το 2023 άγγιξε σχεδόν τα 37 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αφορμή τη δαπάνη του Καναδά αξίζει να σημειωθεί πως αν τα 32 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ πετύχουν το στόχο της πολεμοκάπουλης λυκοσυμμαχίας, δηλαδή το ελάχιστο 2% του ΑΕΠ, τότε η εκτιμόμενη δαπάνη θα αγγίξει το εξωφρενικό ποσό των 11,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2028 συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η καπιταλιστική βαρβαρότητα διεκπαιρώνεται με τη σφραγίδα κάθε είδους πολιτικού εκπροσώπου της εξουσίας του κεφαλαίου είτε στον Καναδά, είτε στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, σε κάθε χώρα του κόσμου. Γι' αυτό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί είναι παντού κοινά. Όπως στον Καναδά, έτσι και στην Ευρώπη οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, τα μέτρα λιτότητας και οι δραματικές περικοπές που επιβάλλονται στα 27 κράτη-μέλη έχουν γιγαντώσει την ανεργία και τη φτώχεια, ακόμα και στις λεγόμενες οικονομίες της ατμομηχανές, της χώρες ατμομηχανές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη τα δύο τρίτα, το 65,2% των ανέργων, που είναι από 18 χρονών και πάνω, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Κοντά στα 100 εκατομμύρια, κατά 96 εκατομμύρια άνθρωποι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 22% του πληθυσμού, βιώνουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα στην Ελλάδα, εκατομμύρια συνάνθρωποι μας, και λαϊκά νοικοκυριά, ιδιαίτερα νέοι, ζουν με σημαντικέ θερήσει σε αναγκαία και βασικά αγαθά. Συνολικά, 2.658.400 άτομα, δηλαδή το 26,1%, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού. Ήδη το 2023, κάθε μέρα απολύονται 8.486 μισθωτοί. Οι μισές συμβάσεις ήταν μερικής απασχόλησης και εκπεριτροπής εργασίας. Μέσα στο περασμένο έτος έγιναν πάνω από 3 εκατομμύρια απολύσεις. Ειδικότερα όσον αφορά στο γυναικείο εργατικό δυναμικό, σε κάθε 100 προσλήψεις αντιστοιχούσαν 97 απολύσεις. Το βέβαιο είναι πως η καπιταλιστική βαρβαρότητα και στις δύο όχθες του Ατλαντικού δημιουργεί συνθήκες εξαθλίωσης. Οι οξύτατοι ενδοκαπιταλιστικοί και υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί επιφέρουν πολυάριθμες εθνοκαθάρσεις, τοπικές και περιφερειακές συγκρούσεις. Κατομμύρια άνθρωποι του μόχθου αλληλοεξοντώνονται στο βωμό της εξυπηρέτηση των συμφερόντων της οικονομικής ολιγαρχίας. Καπιταλιστικά μονοπωλιακά συμφέροντα και η δεχθεί υπεριαλιστικά εγκλήματα δίχως τέλος καλύπτονται πίσω από πατριωτικούς, θρησκευτικούς ή ανθρωπιστικούς μανδύες αλλά και προπαγανδιστικά αφηγήματα εκδημοκρατισμού. Ουσιαστικά πρόκειται για πολιτικές που βυθίζουν βαθύτερα τους λαούς στη φτωχοποίηση, στην ανισότητα, στην ανεργία, σε εργαζόμενους φτωχούς σε συνεχείς κρίσεις και κατά συνέπεια σε αέναη κοινωνική και οικονομική αστάθεια. Ταυτόχρονα, οι νέοι και οι νέες που μεταναστεύουν στο εξωτερικό με την ελπίδα των σπουδών ή της εργασίας παρατηρούν πως οι σπουδές τους γίνονται χρόνο με χρόνο όλο και πιο ακριβές. Ο Δέμιστός εξανεμίζεται με τεράστια ακρίβεια το δυσβάσταχτο κόστος των ενοικίων, της ενέργειας ή της υγείας. Ζουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας ενώ οι περισσότεροι οριακά τα βγάζουν πέρα Όλοι και όλες μετανάστες παλιοί και νέοι φοιτητές και φοιτήτριες δεν συμβιβάζονται με τη φυσικοποίηση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που φέρει την υπογραφή της κεντρικής πολιτικής του Ευρω... ευρωατλαντισμού δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανονατοικών αστικών κυβερνήσεων δεν συμβιβάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου, την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, τις μειώσεις των συντάξεων, την ανασφάλεια των εργαζομένων, τη φορολιστία του λαού και την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Στις ευρωεκλογίες, στις 9 Ιουνίου, τιμωρούν τα κόμματα συνενόχους που είναι ευθυγραμμισμένα με την πολιτική που οδηγεί σε όλα αυτά τα γνωστά εγκλήματα. Τιμωρούν τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, αλλά και κάθε συστημικό εκπρόσωπο της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας οδηγίες και κατευθύνσεις που ψηφίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο ενσωματώνονται στους νόμους των κρατών μελών. Αυτές τις οδηγίες και τους νόμους που είναι στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ψηφίζουν όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκου, Βελόπουλος και άλλοι στο Ευρωκοινοβούλιο και στη Βουλή. Στις Ευρωεκλογές λοιπόν στις 9 Ιουνίου συμπορευόμαστε με το ΚΚΕ για να δυναμώσουμε την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση των λαών και της νεολαίας Σύντροφες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Η ιστορία του Διεθνούς Εργατικού Κινήματος διδάσκει ότι σε πολλές χώρες οι μετανάστες πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη των εργατικών κινημάτων και αγώνων που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Οι αγώνες τους διαπαιδαγωγούν τις νεότερες γενιές, όπως συνέβη με τη γενική απεργία το 1919 στο Winnipeg την εργατική απεργία στο Βανκούβερ που οδήγησε το 1940 στην κοινωνική ασφάλιση και στις απεργίες της δεκαετίας του 70 εδώ στο Κεμπέκ. Στην εποχή μας χιλιάδες είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. Λόγω της καπιταλιστικής κρίσης, της φτώχειας και της ανέχειας, ούκο λίγοι εξ αυτών είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών σε κάθε πάντως εποχή η μετανάστευση αξιοποιείται ως μέσω συμπίεσης για τη μείωση των μισθών και κατακτήσεων της εγχώριας εργατικής τάξης, για την αύξηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας. Αξιοποιείται από την εργοδοσία σε κάθε χώρο δουλειά και κλάδο, αλλά και σε πανεργατικό επίπεδο για την διάσπαση της ενότητας των εργαζομένων. Το ΚΚΕ αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη που παλεύει για να πάψει η εργατική δύναμη να είναι εμπόρευμα για την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, δηλαδή τη βάση πάνω στην οποία ευδοκιμεί η μετανάστευση. Η δινή θέση και τα διέξοδα που έχουν περιέλθει εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ελλάδα είναι παράγωγο καπιταλιστικών πολιτικών εκμετάλλευσης και συνεχίζονται με τη διαχρονική σύγκληση των αστικών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων σε κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα. Η σύγκληση πιστοποιεί ένα πολιτικό υβριδισμό και συνάμα μια συνολικότερη ιδεολογική και πολιτική αντιδραστικοποίηση που αποτυπώνεται στις επιπλέον συγκλήσεις τους επί της πολεμικής οικονομίας και του μιλιταρισμού της πολιτικής από την υπεριαλιστική μηχανή Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο λαός γνωρίζει καλά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βελτιώνεται, ανατρέπεται. Τον Ιούνι ένα πολύ πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας στην Ευρωβουλή μπορεί να αποκρούσει τα αντιλαϊκά σχέδια της Καπιταλιστικής Διακρατικής Ένωσης. Η συμπόρευση και η ενίσχυση συγγνώμη, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις ευρωεκλογέ θα δώσει δύναμη και ελπίδα στο λαό. Θα σηματοδοτήσει αγωνιστικό μήνυμα μαχητικής αισιοδοξία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και εδώ στον Καναδά και στη Βόρεια Αμερική. Οργάνωση λοιπόν και πάλι για πιο ισχυρό ΚΚΕ στις 9 του Ιούνιου. Πάλι για ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος και ανατροπή της κυρίαρχης ευρωατλαντικής πολιτικής. Γιατί η μόνη διέξοδος είναι ο σοσιαλισμός. Με αυτό τον κοινό στόχο δίνουμε μαζί με το κουκουέ τον καθημερινό αγώνα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον Καναδά. Συντρόφισε σύντροφοι, κλείνοντα θα έλεγα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η γη της επαγγελίας που στηρίζουν τα κόμματα του συστήματος. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, Πασό, Ξύριζα κατεβράφησαν τα δικαιώματα του λαού και των εργαζομένων για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο, στην ίδια πολιτική. Με το ΚΚΕ πιο δυνατό ανοίγουμε το δρόμο της αντεπίθεσης. Σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού σας ευχαριστώ